Ρωσική υπερβόμβα αφάνισε ολόκληρο ουκρανικό τάγμα, αναφέρουν ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ούτε το καταφύγιο δεν τους έσωσε. Ενδιαφέρον προκαλεί λοιπόν ένα νέο άρθρο της ρωσικής αμυντικής σελίδας Ezi Pressa με τίτλο «Ούτε το καταφύγιο δεν τους σώζει. Η ρωσική υπερβόμβα που αφάνισε ένα εχθρικό τάγμα». Σε ποιο ρωσικό όπλο αναφέρεται η ρωσική σελίδα και πόσο καταστροφικό είναι? Περισσότεροι από 300 στρατιώτες και αξιωματικοί των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων εξουδετερώθηκαν από μια ρωσική θερμοβαρική βόμβα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγού συνταγματάρχη Αλεξέη Κιμ. Ο Ρώσος υψηλόβαθμος δεν διευκρίνησε το μέρος στο οποίο έλαβε χώρα η φωνική ρωσική επίθεση, ωστόσο ανέφερε πως αποτελούσε σημείο παράταξης για τον Ουκρανικό σχηματισμό Kraken. Τα θερμοβαρικά όπλα, τα οποία αποκαλούνται επίσης βόμβες κενού αερός, είναι ένας τύπος εκρητικών που χρησιμοποιούν το οξυγόνο από το περιβάλλοντα αέρα για να προκαλέσουν μία έκρηξη υψηλής θερμοκρασίας. Όταν ρωσικά θερμοβαρικά όπλα χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης, προκαλείται καταστροφή στις ουκρανικές δυνάμεις σε δύο φάσεις. Πρώτα, με το οστικό κύμα που δημιουργείται από την έκρηξη, και σε δεύτερο χρόνο, όταν το μείγμα αέρα καυσίμου της βόμβας ρουφάει το οξυγόνο του περιβάλλοντος για να τροφοδοτήσει την έκρηξη. Η δύναμη μιας τέτοιας έκρηξης είναι αρκετή για να καταστρέψει ακόμη και πελώρια κτίρια. Ούτε πολύ στιβαρή τύχη, ούτε σπηλιές, ούτε υπόγεια καταφύγια μπορούν να παρέχουν επαρκή προστασία έναντι τέτοιων όπλων, αναφέρει η ρωσική Ezi Pressa. Επειδή μια θερμοβαρική βόμβα αποτελείται από περίπου 100% καύσιμο, είναι πολύ πιο ισχυρή από τα συμβατικά πυρομαχικά, έγραψε μία άλλη ξένη σελίδα. Λόγω της τεράστιας καταστροφής που προκαλούν αυτά τα όπλα, οι Ρώσοι τα παρατάσσουν μακριά από κατοικημένες περιοχές έναντι ουκρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Η επίδραση των θερμοβαρικών βομβών σε στενούς χώρους αυξάνεται, γι' αυτό το εν λόγω όπλο είναι ιδανική επιλογή για εχθρικές στρατιωτικές βάσεις που έχουν κτίρια κτλ. Αν και η Ezi Pressa δεν αναφέρει ποιο είναι το θερμοβαρικό όπλο του ρωσικού στρατού που μάτωσε τον Ουκρανικό, αναφέρει πως σήμερα στην Ουκρανία το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί τα συστήματα εκτόξευσης θερμοβαρικών βλημάτων TOS-1 και TOS-2. Φυσικά, η Μόσχα έχει παρατάξει και θερμοβαρικές βόμβες πάνω από την Ουκρανία με την βοήθεια αεροσκαφών. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.